Πρώτο και μοναδικό παιχνίδι για σήμερα. Φουτμπολίστας Bold & Lie είναι το μάτς για την Master League με τα μαύρα. Η Bold & Lie με το κουκκινό μπλε καρέ. Η φουτμπολίστας το 91, το 6, το 7, το 4 και το 8. Το 1, το 15, το 25, το 7 και το 77 ο Αδαμόπουλος είναι η πεντάδα της Bold & Lie. Και η πρώτη φάση θα είναι για την Bold & Lie, η οποία έχει το πλεονέκτημα, το αριθμητικό και το αβαντάζ αυτό. Να δούμε να το χρησιμοποιήσει σωστά. Τρίποντο κατευθείαν από τον Αδαμόπουλο. Σπλάς από πολύ νωρίς για τον Μπόμπερ της Bold & Lie. Το νούμερο 77 ο Αδαμόπουλος, ο Ανδρέας, ο Φάνης ο Βουρλούμης. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα φτάσει στην πηγή, αλλά δεν θα πιει νερό. Θα αστοχήσει στους εμπαθείς ο Μπέρτσος. Τώρα για την Bold & Lie. Στον Κακαφόνη, Διονυσόπουλος, Αδαμόπουλος, Διονυσόπουλος, τον Αδαμόπουλο, Διονυσόπουλος, αστοχή, το rebound το νούμερο 57, καλάθι ξανά από τον Αδαμόπουλο, 5-0, διαχειρός Ανδρέα, πρώην αρχηγός, μάλλον ο πρώτος και ο τελευταίος αρχηγός της Μπαρσαγιώμα. Η ομάδα έχει διαλυθεί. Ήταν υποκλήσε ομάδα της πρώτης σεζόν του Μπασιτάκη στα απέτρινα χρόνια. Έτσι. Ήταν και πρώτος πρωτάθλημα, μόλις 2 ήττες. Σε ένα το έχει τόσο καλό ποιοτικά αλλά ανταγωνιστικότατο πρωτάθλημα. Όλα αυτά βγει αλήθεια για διάφορους λόγους. Κυρίως επειδή οι παίχτες δεν μαζευόντουσαν και πήγαν πάντα ήδη 5. Μουλαγιάννης, αν θυμάμαι καλά. Αδαμόπουλος, Ορφανίδης, Παραστατίδης. Και ένα γκέρντ ακόμα το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα σκοντούλης μικρός ηλικία. Πώς πάω, 7-0 το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Σπαλιάρας θα σπάσει έξω, θα στάρει άστοχο τρίποντο το νούμερο 4 ο Σιδέρης, ο Ραφαήλ. Και η κατοχή είναι για την Bold & Lie με τον Μάκη, τον Γασπαράτο, τον μεγαλύτερο Γασπαράτο. Είναι και ο Παναγιώτης, αδερφός του, είναι εκτός. Έχουν ίδια χαρακτηριστικά, βέβαια ο Μάκης είναι ο καλύτερος φέρ. Ο Πάντας είναι πιο ευλίκητος, πιο αθλητικός παίχτης. Τρίποντα από τον Βρουλούμι, άστοχο στο Φάνης. Θετικό rebound από τον Σπαλιάρο, πες να σηκωθεί και θα τελειώσουμε πολύ αντιβάσεις για το 2-7. Σπάνε το Ρόδι και οι φουτμπολίστας μετά από 2 λεπτά. Ο Φούφης θα το δίνει φάουλ. Τρέχα πλάκα. Καρκαφώνης. Μπέρτσος. Διονυσόπουλος. Σουτάρι για 3, ευτοχή. Το νούμερο 25, 2, 10. Διακυρώσει Μάκη Γασπαράτου. Πολύ ζεστά έχει ξεκινήσει η Bold & Lie. Σπαθεί ο Παναγόπουλος. Το καλάθι και να έμπαινε δεν θα μέτραγε. Η κατοχή παραμένει παρόλα αυτά για τους φουτμπολίστες. Αγαφώνης στον Μπέρτσο. Ασπαράτος μέχρι το λεία παστοχή. Μαζεύει το rebound τον Βουρλούμης. Βουρλούμης παστοχή ο Λεωνάρδος, ο Μαρκόπουλος. Μπάλα μαζεύει ο Διονυσόπουλος. Ο Παύλος θα δώσει τον Ασπαράτο. Παύλος Διονυσόπουλος με το λεάπ και εδώ στο φάουλ χαμηλά. Πάνω φορά θα γίνει από το sideline. Μπέρτσος στο Γασπαράτο. Κακαφώνης. Θα σηκωθεί, βάλει το καλάθι. 2-12, 53 ήταν για 2, λέει ότι και της αναμέτρησης και είχαμε 2, είχαμε ένα πρόβλημα σήμερα. Παναγόπουλος, τον Βουρλούμι. Θα πιάσει την μπάλα ο Σπαλιάρας, εκείνο ο Λεωνάρδος, τελειώνει τη φάση. 4-12. Είναι ο Σπαλιάρας, ο Σιδέρης, ο Ραφαήλ. Τρίπλ σκορ για την Bold & Lie, διαφορά στους 8 πόντους.
Αδαμόπουλο μαζεύει, ο Γασπαράτος, Μπέρτσος. Αδαμόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, ριμπάουντ το νούμερο 91. Άστοχο τρίποντο από τον Φάνη, ριμπάουντ το νούμερο 7, ο Μπέρτσος. Λούμις, Λεωνάρδος, Παλιάρας, Αστοσίος Σιδέρης, το rebound από τον Κακαφώνη, τρέχουμε σε ερμηνευσμό, Μπέρκο, το πιλόκ, η κατοχή παραμένει για την Baldwin Line. Στο 1 το καλά, το 15, 4-14. Λούμις. Ωραίο Μαργόπουλος, εκεί θα κοπεί. Με φάουλα από τον Γιονυσόπουλο, θα πάρει δύο βολές. Έχουμε επιστρέψει. Δύο βολές για τον Λεωνάρδο, τον Μαρκόπουλο. Θα βάλει φάση την πρώτη χαλιμία. Το 5, το 10, το 25, το 15 και το 32 είναι η πεντάδα του Golden Dive. Το 91, το 6, το 4, το 8 και το 7 είναι οι φουτμπολίστας. Μίες 2 από τον Μαρκόπουλο, 5-14 είναι διαφορά στο 9 πόντους. Μασουδάκης φτάει και την μπάλα, ο Γασπαράτος θα δώσει στον Κομνηνό, το νούμερο 5. Να δώσει γραμμή ο Κομνηνός, θα πω θέλα στέρια. Κομνηνός ήταν συντελεστής και την ασπάθεια της Μπολτερένα της Κίνης Πάι Μίντια με 4 νομίζω τρίποντα. Το μάτι που η Μπολτολάι έπαιξε καταλογικό μπάσκετ αλλά ετήθηκε από τους πιο χαμαρισμένοι ομάδες πρωταθλήματος μετά την Τεκ Μπάντι, να πω εγώ. Διονυσόπουλος. Στο αρήκα 3 ο Κομνηνός είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον νούμερο 7 τον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος, φάουλ, όχι. Ναι, συγγνώμη. Δύο βολές για τον Παναγόπουλο. 5-14 το σκορ. 3-53 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Παναγόπουλος. Άλλη μία βολή. Παράτος. Πάρει το νούμερο 0, αστοχή. Το 4 ο Σιδέρης, τον Παναγόπουλο, ο οποίος χάνει την μπάλα. Γίνεται από το βράδυ. Το νούμερο 5 ο Κομνηνός, σηκώνεται το Γασπαράτος, αστοχή, αυτή στο 5. Το καλά 25 και διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Γουρλούμης. Δύσκολη ενέργεια, αστοχή, ο Γασπαράτος.
κάτω στο αναγκαίο στο rebound. Είναι αντίον ενός τρομερή πάσαμε από δέκτη τον Μάκη, ο οποίος θα βάλει το καλάθι εκεί στο 10. Το λέει από το 21, πάρε βάλε τρίπλη το λέει 18, η διαφορά στους 12. Γουρλούμης. Ωραίο κούφτα από τον Μαργόπουλο Χαζίλε, μίξη Καρίμ, 8-18. Στις 10 πάρει διαφορά, σε ένα δεκάλεπτο που είναι πολύ πιο καλά επιθετικά οι παίκτες γκολ παρά τους βολίστας και αντιμετωπίζουν θέμα κυρίως αμυντικά. Γασπαράτος, τον Γασπαράτο, ποιος θα δίνει βολή στην αντίπαλη άμυνα. Δεν θα βάλει το καλάθι, το rebound εκεί από τον Παναγόπουλο μεταξύ από την ασυνεννοησία. Μαρκετάκι, Γασπαράτο, Παναγόπουλος στον Σιδέρη. Σιδέρη θα στοχίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στο τσάρι τη Λένια Διόπολης. Το τρίτο φάουλ που οδηγήσε πολύ λίγο γιατί πως τον λάει για τους μπολίστας, συγγνώμη, στο δεκάλεπτο. Μαλάκια, δείχνω το 4-1, εκτός το 7-1. Στο παρκέ, ο Καταρτζόπουλος, ο Γιώργος το 1 και το 24, ο Αγουρίδης, ο Δημήτρης. Άλλη μια πολύ εύκολη πρόβη. Παράτος Χαριτονίδης θα κερδίσει το φάουλ από το νούμερο 8. Δύο βολές για το Σαμσόν. Έχουμε αλλαγές στο 25 για το 90 για την Πόλτον Λέιον. Έτσι, η δεύτερη βολή, 9-20, διαφορά σκαρφαλώνει στις 11 με το βουρλούμι να εκτυπάλλα για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζουν και τόσο καλά. Στο δεκάλα το φταίει που λείπουν και αρκετοί παίζουν. Λείπει ο Ένας Σιδέρης, λείπει ο Λίτης, ποιος είναι ο Καταλίτης. Λείπει ο Λουμπαρδέας, το δεύτερο βιολί πίσω από το Λίτη. Έχουν αφουσίες, είναι πολύ σημαντικά. Χαριτονίδης. Και τεχνική ποινή στον Χαριτονίδη. Μία βολή. Την οποία θα του σουτάρει ο Μπουρλούμου. Η βολή 10-20, double score, διαφορά στους 10 πόντους. Ένα λεπτό και 22 δευτερόλεπτα κατά το λεπτό στο δεκαλέπτο. Σιδέρη στον Γουρλούμι. Με τη φορά για τα χέρια του. Καμαντζούρας. Καφαράτος. Καμαντζούρας για 3. Καθόντας στο έρμπολο, λοιπόν, το νούμερο 4. Σιδέρης στον Αγουρίδη, ενώ πριν σε λεπτό λεπτό της περίοδου. Αγουρίδης πολλές τρίπλες, no look, Γουρλούμης. Με το ένα χέρι διάβαλε το καλάθι. Σουτάρει και ο Μαρκόπουλος, ούτε αυτός θα αρχοφίσει το νούμερο 10 μας. Καμαντζούρας. Με το ένα χέρι. No basket. Και νομίζω πως είναι επιθετικό εδώ. Δεν είναι επιθετικό γιατί είχε αφήσει τον μπαλό ο Καμαντζούρας, οπότε φέρει τη διεκδίκηση rebound.
Σωστή απόφαση από τον διαιτητή, άρα πάμε στη γραμμή των βολών για την κολλήστα στο σουτάρι ο Σιδέρης. Άλλη μια βολή. Δεν θα μπει. Μία στις δύο από το Σιδέρη. Μαζεύει ο Μαζιδάκης και ο Χαριζονίδης Πασάρης και ο Μαντούρα. Γασπαράτος, τρεις πάσες θα λέγα καλάθι, αλλά δεν το βάλε ο Παναγιώτης. Τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου είναι για τους ποδοσφαιριστές που πάνε με 9 πόντους 11-20. Βουρλούμης, Μαρκόπουλος. Δεν υπάρχει φάουλ, το rebound από το Μασουδάκη. Δεν προλαβαίνει ο Κομνηνός. Τέλος δεκαλέπτου. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο δεκάλεπτο. 11-20 είναι το σκορ. Υπέρ της Golden Light. Διαφορά λοιπόν στους 9 πόντους για την αρμάδα του Μπέλ. Αποβοητρωτήτα από το 32, το 0-0. Το 10, το 90 και το 5 στο σχήμα της στο παρκέ. Για τους γηπεδούχους είναι το 1, το 24, το 91, το 6 και το 8. Καμαντζούρας στο Γασπαράτο. Μαρκουδάκης, Καμαντζούρας, Κομνηνός, πολλές μεταφορές της μπάλας. Τρίποντο υποπίεση, άστοχο θετικό ρυμπάν το 90. Μαρκουδάκης στον Κομνηνό. Θα σηκωθεί ο Γασπαράτος, θα αστοχίσει. Θα τελείω στη φάση, θα βάλει το καλάθι, θα πάει και στο Charity Lane για το goal foul. 11-22 και διαφορά σε 11. Μία βολή. Η οποία θα μπει 11-23. Αγουρίδης, άστοχο σουτ, rebound από το νούμερο 0. Μας παράτω. Μέχρι το lay-up, θα το βάλω 11-25. Βρουλούμης. Αγουρίδης. Μαρκόπουλος μέχρι το lay-up. Καθαρό. Λένε οι ωραίοι φέγγες δευτερόλεπτα για τους συμπολίστας. Θα αναφέρει ο Μαρκόπουλος στον Βουρλούμι. Είναι μια μέτρια πάσα από λόγια προσπίσω του Βουρλούμι. Στέμπακ τρίποντα από τα αριστερά. Δεν θα πέμπει 45 το σούτ από τον Φάνη. Μαζεύει το νούμερο 90. Σκαμαντζούρας 3-1-2 είναι το... η φάση εδώ. Σκαμαντζούρας πάει στον κόστο κόστο. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Αγουρίδης. Θα κάνει το δικό του κόστο κόστο. Θα ανοίξει στο Χαριτονίδη. Αλλά θα αστοχίσει. Μαζεύει ο Μαρκουδάκης και το παιχνίδι έχει ανέβει. Έχει ανέβει ο ρυθμός. Το παιχνίδι έχει ξυλοπάρει φωτιά, θα να πω. Αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζει τόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς γίνεται και πολλά λάθη και δεν είναι τόσο γρήγορο το τέμπο. Ουσιαστικά για να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη φράση. Αλλά κατά κύριο οδεύουμε, γιατί οι ομάδες έχουν μπει πολύ μπριζωμένες. Αν επιτρέπετε, κύριε Σομαρκέ, ο Αγούδης κάνει κάποιες τρίπλες. Θα δώσει τον Λεωνάρδο Σπαλιάρα. Δεν θα νικήσει τον Χαριτονίδη. Αλλά θα βάλει το καλάθι. Πολύ καλή άμυνα. Όχι τόσο καλή επίθεση. Αλλά εδώ μίλησε η εμπειρία του Άγιου Βασίλη, των συμπολίστας. Βασίλης ο Άγιος Σταγιάρας, λοιπόν, παχτήθηκε. Μαρκουδάκης δεν βάλει το πόντο τα καλάθι. Ο Μάθιου Τζι, ούτε με την δεύτερη εμπειρία. Θα βάζουμε τον εαυτό του. Ο Φούφου θα δουν πολλές εδώ. Μαρκόπουλος αστοχή. Δεν θα πάρει το rebound του Σκαμαντζούρας. Σωστό κόλλα από τώρα. Η κατοχή είναι για τους συμπολίστας. Έχουμε αλλαγές όμως και για τις δύο ομάδες λοιπόν. Το 15 και το 3 στο παρκή και το 77 για την BDL, για την BDL συγγνώμη. Το στο 32, το 0, 0 και το 10. Το έχεις καθυσοξώσει και πέρασε ο Παναγόπουλος να φτάσει θέση του Μαρκόπουλου για τους συμπολίστας. Διαφορά είναι 12. 7 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Let's go.
Σπαλιάρας, πάρα πολύ εύκολη φάση. Το μπάσκετ είναι απλό. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι τα πλήρη μπάσκετ είναι και πιο δύσκολο. Το πρώτο είναι οξύμορα. 15-25, τη διαφορά στους 10. Μπέλλας. Γιονυσόπουλος. Αφαιρθεί, μαζεύει το 15. Αδαμόπουλος, βήματα. 3 δευτερόλεπτα για τον Αδαμόπουλο. Παναγόπουλος. Γουρλούμης. Αστοχοτρίποντο, rebound από τον Αγουρίδη. Θα το βάλει. Θα το καλάθει ο Αγουρίδης με ένα fade away στο περίπου. Τη διαφορά στους 8. Αγαμόπουλος. Θα βάλει το καλάθει, όχι το rebound από τον Καταρζόπουλο. Αγουρίδης. Σουτάρει από εκεί και μαζεύει ο Γιονυσόπουλος. Γιονυσόπουλος στον Αδαμόπουλο. Φάουλ από τον Παναγόπουλο κατά λάθος. No look στον Αγουρίδη και πάλι στον Βουρλούμη ο οποίος αστοχίσε ένα πολύ εύκολο. Κομνηνός. Αδαμόπουλος. Μπέλλας. Θα γίνει το λάθος και το χελάζει χέρια. 5,5 λεπτά για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Αγουρίδης στον Παναγόπουλο. Αγουρίδης για 3. Δεν θα το βάλει, το φάνε καλό. Το rebound το νούμερο 5. Πολύ ωραία φάση. Προσφέρει και μαγεία. Λοιπόν το live 17-27. Διαφορά ξανά στους 10. Πάμε σε time out. 5 λεπτά για την φινάλη του πρώτου χρόνου. Έχουμε επιστρέψει 17-27. Το σκορ 5-10 για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Το 24, το 6, το 7, το 91 και το 1 είναι πεντά του κολλήστας. Το 3, το 25, το 5, το 15 και το 77 είναι πόντο online. Ας το έχω τρίποτα από τον Γουρλούμη, ριμπάουντ από τον Αδαμόπουλο. Του βάλε ξανά για την πιτέ που είναι μπροστά με 10, ξαναλέω 17-27. Δύο φάουλ υποδοφερσίες, κανένα. Η εκλεκτή του Μπέλα, ας πούμε, αυτή δηλαδή που βρήκε και μάζεψε για να φτιάξει μια ομάδα. Στο πια γορίζεις εξεπαφής, για το δεύτερο τέτοιο καλά δεν θα είναι ο Δημητρής. Και δεν θα έχουμε ακόμα την έκρηξη του Ρουμαγιώτη όπως όλοι περιμένουμε για αγωνίουμε. Και αν υπομονούμε να έχουμε εκτός το 1, στο παρκέ το 4 και τους συμβολίστας. Ο Σιδέρης, ο Ραφαήλ, in, out, ο Καταρτζόπουλος, ο Γιώργος. Αγορίζεις. Αστοχή ο Προσπίτο, ο Παναγόπουλος. Ο Αγαρούδης αστοχή. Σε αυτό ριμπάνω το Σιντέρι με τρομερό μπλοκό από τον Αγαμόπουλο. Θα βάλει και το καλάθι 19-27. Μπέλλας. Γιονυσόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Σιντέρι. Ο Σταδεβίου βολές. Άλλη μια βολή. Δεν θα μπει rebound από το νούμερο 4. Παναγόπουλος.
διαφορά μειώνεται στις πόντους. Η Μπέλκο το λέει, αλλά έχει ένα θέμα, είναι πολύ στις κοινές οι ανάσες. Όλα αυτά είναι ποδοσφαιριστές περισσότεροι από τα παιδιά. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε τόσο θέμα. Όπως θα έχει μια άλλη ομάδα, απαντάει ο Αδαμόπουλος με μια τρύπα την πόμπα, κοιτάει και την κάμερα. Κοιτάει και εμάς, αλλά εμείς τον αγνοούμε επιδεικτικά όπως κάνουμε συνήθως. Έτσι και θα βγούμε 5 φάουλ σε λίγο. Ο Αδαμόπουλος, ο οποίος έβαλε ένα, νομίζω, το δεύτερο το τρίποντο για σήμερα και έβγαλε έξω τα πιστόλια του. Σουτάρο Βουρλούμης δεν απαντάει. Μαζεύει ο Σπαγιάρα στο θετικό ριμπάμπ το 91. Παναγόπουλος, σιδέρης για 3. Όχι ψηλή, πολύ ψηλά. Ο Σπαγιάρα νικάει τον Διονυσόπουλο, ξαναστάρει. Ούτε τώρα μαζεύει ο Γασπαράδος. Αδαμόπουλος. Ωραίο χούκα από τον Διονυσόπουλο, άστοχο παρόλα αυτά. Συμπάνονται επιθετικό από τον 25, σουτάρει ξανά ο Αδαμόπουλος για 3. Ούτε τώρα την μπάλα παίρνει ο Παναγόπουλος. Είχαμε φάουλ εδώ. Το νούμερο 3 το rebound στο 25. Ασπαράντος, ο Διονυσόπουλο. Τρομερή πάσα, no look. Αλλά το μπλοκ από τον Σπαγιάρα. Μπλοκάρει ο Άγιος και κατευθύνεται τώρα για τους συμπολίστας με τον Παναγόπουλο. Καλάθι από τον Βουρλούμη, ο οποίος είναι το κύριο θετικό βιολί σήμερα για τους ποδοσφαιριστές. Διαφορά στους 7 πόντους. Τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου, ας πούμε το crunch time του ημιχρόνου, δεν υπάρχει αυτερολογία για το ημίχρονο, αλλά την εφήδραμε μόλις. Αδαμόπουλος στον Κομνηνό. Σουτάριο Γασπαράτος. Κακό το σουτ. Δεδομένων τυρμένων των αναλογιών πάντα. Αγουρίδη στον Παναγόπουλο. Αστοχευτέ αυτό. Γιατί στο ρογό δεν είχε πήγαινε τόσο καλά η μπάλα. Θα λέγανε ότι θα έλεγα ότι είμαι σουτέρ στους φίλους μου. Ο Γασπαράτος όπως είναι όντως σουτέρ. Δεν πήρε να τα χάνει. Έτσι αυτά. Γασπαράτος στον Κομνηνό. Όχι. Ριμπάουντος πάλι. Στο 91, Βουρλούμης στον Παναγόπουλο. Ριμπάουντ από το Σιδέρι. Και θα κερδίσει το φάουλ από το νούμερο 3, τον Μπέλα. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι 7, ο Μπέρτζος εκτός στα 5, ο Κομνηνός. Η επαναφορά θα γίνει από την baseline. Σε ποιο θα πάρουμε, θα πάρει time out, μπορεί δηλαδή, να πάρει 2 στο 10. Στο ημίχρονο δεν υπάρχει κανένα. Πάρει και τα 2 time out και ομάδα από την πολύ σας. Λογικό κιόλας και είχαν εξηγήσει ανάστες. Αγουρίδης. Δεν θα μπει το φλότερ. Σιδέρης. Τον Παναγόπουλο. Ελεύθερο σου. Τιμωρεί ο Ηλίας. 27-31 και διαφορά στα 2 καλάθια στους 4 πόντους στο goal foul 3 πόντους από εγώ προφητικά. Μπέλας έχει, θα έχει μετά 20 δευτερόλεπτα η Μποντολάι, οι φουτμπολίστες θα χρησιμοποιήσουν όλο τον χρόνο τους παίκτες του goal που δεν το κάνουν. Φάουλ από τον Μπέρτσο, είναι το δεύτερο που Μποντολάι έχει να δώσει άλλα 2 και λογικά και σωστά αν θα τα δώσει, θα τα δώσει. Αγουρίδης, ασκοφή, κάνει airball, περιμένουμε το 15, 10 δευτερόλεπτα, όλα για την Ποντολάι. Μπέλας, Αδαμόπουλος για 2, εδώ κούρασε την μπάλα ο Διονυσόπουλος, είναι σίγουρο, αλλά γίνονται αυτά, επιστρέφουν σε λίγο στο 31. Έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Φουτμπολίστας, Μποντολάι, 27-31. Το 25, το 77, το 15, το 7 και το 3 είναι οι 5 της Μποντολάι στο γήπεδο του παρκέ αυτή τη στιγμή. Το 1, το 6, το 8, το 91 και το 7 είναι ο φουτμπολίστας Παναγόπουλος. Άστοχο σουτ, rebound από το νούμερο 15, τον Διονυσόπουλο.
Μπέλλας στο Μπέρσο. Διονυσόπουλος προς πίση, δεν έβαλε το καλάθι. Το rebound από τον Καταρτσόπουλο. Το σουτάρει ο Λεωνάρδος, θα αστοχίσει. Το rebound από τον Μπέλλα με ευκολία. Ο αρχηγός που το λέει μαζεύει ακόμα ένα σκουπίδι. Θα σπάει στο Γασπαρότο, θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Γαμόπουλος, Γασπαράτος. Θα κάνει βήματα και κατευθείαν αριστούρια. Παναγόπουλος. Λίγο το κλέψιμο, δεν θα έρθει από τον Διονυσόπουλο. Η κατοχή είναι για την Μπαρτσε, είναι για τους συμβολίστας. Βουλούμες. Τέλος εντύπωσης, η κατοχή είναι για την Μπαρτσε. Το παραμένει πως έχει, δεν έχει μπει καλά σε αυτό το 1,5 λεπτό. Τέλος. Αγαμόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Πάνε το νούμερο 8. Βλέπεις ο Τέλος την μπάλα. Αλλάζει φέρια. Ο Λεωνάρδος ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος. Καγουρίδης. Κάνει κάποιες τρίπλες. Θα πάρει και το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Και το κυαλαστήρια. Και έχουμε αλλαγές. Το παρκέτο είναι εκτός το 3 για την Πολυνολέ. Τα καφώνεις. Μπέλλα. Θα είναι τώρα στο από το coach αφού τα καφώνεις είναι μέσα. Καθόλου ηρεμή τα πνεύματα. Καθόλου στο Γασπαράτο. Γιονυσόπουλος, Γασπαράτο στο Γιονυσόπουλο. Στον Αδαμόπουλο, τρίποντα από τον Μπέρτσο. Εύστοχο. 27-34 τη διαφορά. Σκαρφαλώνει στους 7. Παλαγόπουλος. Δεν υπάρχει άλλο γιατί πέσει Δέρι στον Σπαλιάρα. Με το ένα χέρι ο Μπιλ Βασίλης ο Άγιος Σπαλιάρας. 29-34. Θα καθώνεις. Τον Μπέρσο. Ασπαράτος. Γενιστόπουλος θα σηκωθεί. Θα νικήσει τον Σπαλιάρα. Θα βάλει και το καλάθι. Διαφορά ξανά. Σωστά. Θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Αν έπαιζε λίγης και Λουμπαρδίας. Αλλά ματάν ούτε όχι μόνο μπάσκετ. Δεν κάνει τίποτα. Μέχρι γνωστή παροιμία. Αν ο παππούς που είχε καρούλια θα τα πατινεί. Για να δω τη σωστή παροιμία. Έχουμε time out. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Έχουμε επιστρέψει. 29-36 σκόρ, 6 και 22 για το τέλος του δεκαλέπτου.
Το 6, το 8, το 24, το 4 και το 7 είναι η πεντάδα των φουτμπολίστας. Μαρκόπουλος αποδεικνύει λάθος και εμένα που θα λέγω ότι έπρεπε να σου πάρει. 31-36 διαφορά πέφτει στους 5. Το 1, το 7, το 5, το 0, 0 και το 15 είναι η πεντάδα. Της Γκολντολάι με δύο ψηλούς ουσιαστικά. Η πεντάδα της Γκολντολάι, δύο βολές για το Χαριτανίδη. Το φάουλ από τον Μπουρλούμι, το νούμερο 8. Δύο στους δύο, συγγνώμη, από το... Μία, απλά λάγκαρα το κεφάλι, λίγο συγγνώμη. Μπουρλούμης στον Μαρκόπουλο. Χαριτονίδης κλέβει το πορτοφόλι, ο Μπέρτος δίνεται και το φάουλ από τον Αγουρίδη. Η κατοχή είναι για τον Μπουρλούμη. Χαριτονίδης στον... στο κομμινό, συγγνώμη, και πάλι Χαριτονίδης στα όρια του φάουλ εδώ, Διονυσόπουλος. Ωραία πάσα φάουλ και δύο βολές για το Σανσόν. Ξανά, και βάλε μία προηγουμένως. Στο ζευγάρι πολύ. Αυτό και η δεύτερη rebound το 6. Μπουρλούμης. Νούμερο 24. Τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος. Ο Χαριτονίδη υποστηρίζει πολύ την αντίπαλια με τα φάουλ που έχει κερδίσει τον μπλοκ από το Σιβέρι πάνω στο Διονυσόπουλο. Δεν είναι και εύκολο rebound από το Παγωρίδης που τρέχει στον ευνηδιασμό. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κακαφώνη. Το σφάρι βολές, ο Γι, η παναφορά από την baseline ήταν μόλις στο δεύτερο της Κορτζολέη. Τρία φάουλ του Κακαφώνη. Παναγόπουλος για 3, κακό το σούτ, rebound από τον Χαριτονίδη. Διονυσόπουλος, έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο, στο δεύτερο μισό της περίοδου. Κομνηνός, διστάζει για τον Χαριτονίδη, σηκώνεται κατευθείαν. Τελειώνει τη φάση, πήρα τα 3-1. Καγουρίδης. Μπουρλούμης στο κι. Καφώνης στο Διονυσόπουλο. Σιδέρη στον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος στον Μπουρλούμη. Λεωνάρδος μέχρι το lay-up με ένα τρελό σπίνιμο βαστοχή. Μαζεύει ο Μπέρτσος. Ο Μνήνος, ο Μπέρτσο. Μπέρτσος. Χαριτονίδης. Έχουμε αλλαγή. Thank you.
αφελά του με τον Πέτσο. Τι είπε, θα γίνει χαμένη μέσα ο Μαρκόπουλος. Ναι, μέσα είναι σκύλος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, καλύτερα ο αμυντικός παίκτης. Στην στόχη πολύ, θα πάμε ξανά τρία. Αγαπώνει στον Πέτσο. Αυτό το τρίποντα από τον Κακαφόν, rebound νούμερο 4, σημερίς. Γουρλούμις. Τρίποντα από τον Φάνη. Και η διαφορά μειώνεται στους 3 πόντους και φτάσει μέχρι τους 12. Αν κάνω λάθος, το 6-18 θα πάρει το τρίπλο σκορ. Που είχε η υπέρυξη Bold Online. Ύστερα, παίξει καλύτερα η ομάδα του Φουτμπορίκης. Έχει μειώσει τώρα στους 3 πόντους. Παρά την αριθμητική διαφορά, είναι 7 οι φουτμπολίστας. Είναι 11 η Bold. Τρίποντα από τον Κομνηνό. 36-42. Νάσα για τους φιλοξενούμενους έχουν και την πίεση πάνω τους καθώς πρέπει να κερδίσουν δεδομένου των συνθηκών καθώς είναι 11 είναι πλήρης οι φαντολίδες είναι μόλις 7 αλλά αποτελούν από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Μπουρλούμης ανάποδα λέω πάρα ένα καλάθι από την επιθετική καλαθομηχανή του Ρουμελιώτη 38-42. Κακαφώνες Μπέλας Μπέλας με τον Μπέρσος με ένα χέρι overball λοιπόν το 91 Γουρλούμις ενώ μπαίνουν στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου στάρι και τρίποντο Δέα το βάλει και το περιπάνω το 24 Αγουρίδης τον Μαρκόπουλο Αγουρίδης, σουτάρι, ο Σιδέρης κακό το σουτ λοιπόν από τον Κομνηνό Κακαφώνης τρέχει πάνω στο γήπεδο. Θα τους νικήσει όλους, δεν θα βάλει το καλάθι. Το rebound τον περνάει ο Σπαγιάρας. Λεωνάρδος Μαρκόπουλος. Μουρλούμπης. Μπέρτσος, τον Γιονυσόπουλο Λουλούμις Κάνει βήματα ο Φάνης Στην κατοχή αλλά η στήρια Στο ένα στο παρκέ το 90 Είναι μόλις 4 όχι Είναι 5 της Bold Online και ο Μπέρτσος Μπήκε στο σπαράτος ο Σπαράτος βήματα από τον πάνω κατ' οχή αλλάζει χέρια Τον χρόνο του 2 που τέσσερα αυτή και μια εξάξη στο 15 το λεπτό Αλλάξε ο πίσω όλο τον χρόνο της η ομάδα των φουτμπολίστας Αγουρίδης στον Σιδέρη Και τεχνική ποινή στον Βουρλούμι Μια βολή θα φάρει από τον Λάιμ Κομνηνός ποθέντο Θα στάρει τη βολή Δεκαδευτερόλεπτα
Μπαλογουρνούμι, Σόζο, Κασπαράτος, Καμαντζούρας. 2-1, αστοχή. Τέλος εμίδης, 48-43. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, διαφορά στους 5 πόντους του Τουρίζας μπορεί να λέει 38-43. Μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, το 24, το 1, το 8, το 91 και το 4 πεντάδα των ποδοσφαιριστών που φάουν με 5 πόντους. Το 10, το 5, το 77, το 3 και το 32 είναι η Ποντολέη. Και εκεί παραμένει για τους ποδοσφαιριστές. Ο Σιδέρης θα επαναφέρει 13 δευτερόλεπτα. Παρτζόπουλος στον Αγουρίδη, βάζει το σκριν. Γουρλούμης, ωραία προσπίση. Κυρί, για τρίποντο, όχι, θα βρει το σπαλιάρα, ένα δευτερόλεπτο. Τέλος επίθεση από την Καλασκέτα, πολύ ωραία άμυνα από την Golden Line. Μπέλλας. Αδαμόπουλος. Μπέλλας. Πάρει αστοχή, μαζεύει ο Καταρφόπουλος. Γουλούμης. Αγουρίδης. Σιδέρης. Αγουρίδης πάλι 7 δευτερόλεπτα. 6-5 πολλές τρίπλες ούτε υποποίηση. Πολύ καλή άνω το Κασπαράτο. Δεν ξεκόλλησε από πάνω ούτε κατά τα άλλα εσέγγια. Δύο πολύ κακές επιθέσεις από τους συγκολίστας. Η μία δεν έγινε καν καθοστήριση στο 24. Και τώρα αυτό το σούτ απελπισίας του Αγουρίδη. Μαρτυρούν έμεσα και την κούραση των παικτών του Ρουμελιώτη. Αστοχή σου τρώει από τον Ομπέλα, στο rebound από το Σιδέρη. Ο Μπουρλούμης έχει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Σιδέρη. Με το ένα χέρι κερδίζει και το φάουλ από τον Αδαμόπουλο, νομίζω όχι. Από το Μεσουδάκη θα στάρει δύο βολές. Επιθετικό από το Σιδέρη, το σκορ παραμένως δεν είναι καθώς δεν έβαλε πολύ. Η ομάδα του φουτμπολίστας ξανά. Γουρλούμης, 3 δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα. Έρμπον, μπέλα. Μπέλας περνάει όλους, θα χάσει την μπάλα, θα την κλέψει ο Σπάλ, Γουρλούμης. Στον Αγουρίδη που είναι πολύ γρήγορος, η μπάλα του γλίστερα από τα χέρια. Έφερε και λίγο η πάσα, ο οποία ήταν ακριβιασμένη, ήταν πολύ γρήγορη δε. Μπέλλας. Αδαμόπουλος. Αστοχή, θετικό rebound, αμυντικό σχεδόν rebound, uncontested από τον Σπαλιάρα. Τους έχει καθαρίσει πολλές φάσεις. Μέχρι να γραψτώ. Γουρλούμης. Δεν του δίνει χώρο αριστερά ο Κομινός. Γουρλούμης, αστοχή, μαζεύει ο Σπαλιάρας, σνίκη τρικιμού, την μπάλα παραμένει για τους ποδοσφαιριστές με 5 δεύτερα. Το 24-1, μέσα το 7 και το 6. Γουρλούμης, αστοχή, μαζεύει το rebound ο Αδαμόπουλος. Μπέλλας. Κασπαράτος. Μαυτουδάκης. Αστοχατρίκο το αγωτομινό, rebound από τον Σιδέρη. Κάτι φάουλ, θα έχουμε πάλι βολές. Και στις βολές σας θα θέλουμε να τις βάλουν, γιατί σουτάρουν πολλές, αλλά άμα δεν τις βάλεις δώρο, αδωρό, δεν έχει νόημα. Ναι, μεν φορτώνεις με φάουλ την αντίπολη ομάδα, αλλά δεν ανεβαίνουνε, δεν αυξάνονται πότε που έχεις στο ταμπλό.
ο Παναγόπουλος. 39-43 μέχρι δύο φουτμπολίστας. 38-43 ήταν το σκοστό του 3 περίοδου. Έχουν περάσει 3,5 λεπτά και έχει μπει μόλις ένας φόντος. Μέσα να βλέπουμε το τελικό της Κυριακής. Τέταρτη περίοδο. Αλλά να μαγαπήσει μόνο ο Παναθηναϊκός. Γιατί και πάντως για 6 λεπτά και μετά μπήκε από πολλές. Τρομερή άμυνα από σκέμενα παίζει η Bolton Lay αυτή τη στιγμή. Παραγόπουλος. Θα σκοράρει όμως ο Ηλίας. 41-43 διαφορά στο καλάθι, επιστρέφουμε. Διαφορά είναι στον πόντο, δεν έχει σκοράρει η Bolton Lay σε αυτό το δεκάλεπτο. Εξαιρετικά άμυνα είπα προηγουμένως, είχα μπερδευτεί. Τώρα σε εντοπίσα τύπα, εξαιρετικά άμυνα οι φουτμπολίστες που έχουν κρατήσει ανέγκυκτο το καλάθι τους για 4 ολόκληρα λεπτά. Οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι πάνω από 27-28 λεπτά, έτσι. Μπέλλας πρέπει να σκοράρει. Η πόλη την καλόγηση ψυχολογίας, το φόλ από το Σιδέρι. Γασπαράτος. Κακή πάσα για το Μαθουδάκη, κατοχή άλλα σχέρια. Παναγόπουλος. Κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Ηλία Παναγόπουλο. Είναι το τρίτο ομαδικό της Bolton Lay. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι το νούμερο 15. Εκτός ο Μαθηδάκης στο 32. Όχι, τρία φάουλ. Δεν είναι πολλές. Λογητής επαναφορά είναι από την baseline. Ένα απομένουν, ήταν το τέταρτο της Bolton Lay. Δεν έχουν δικαιώμα για άλλο φάουλ από πολύ νωρίς. Δεν έχουν περάσει ούτε 5 λεπτά. 4-39 έχουν περάσει την ακρίβεια. Παγιάρας. Δεν νικάει το Διονυσόπουλο. Το έχει κάνει σήμερα Πολάκης, όπως και ο αντίστοιχα ο Διονυσόπουλος. Παγιάρας. Μπέρτσος. Διονυσόπουλος. Περιμένουμε από το νούμερο 4, Μαρκόπουλος. Παναγόπουλος, 14 δεύτερα, είχε περάσει το κέντρο. Παναγόπουλος δεν πρέπει να διαμαρτύρει ότι είπε και Bolton Lay. Σπαλιάρας, το μπλοκ στα ίσια από τον Αδαμόπουλο. Τι κατοχή είναι για τους μαύρους. Μπέλλας. Διονυσόπουλος. Διονυσόπουλος θα γυρίσει. Θα στοχίσει το rebound από το νούμερο 4. Μπουρλούμι στον Παναγόπουλο. Σπαγιάρας. Παναγόπουλος. Τρίποντα από το Μπουρλούμι. Εύστοχο. Και σε ρόλο οδηγού για πρώτη φορά στο παιχνίδι οι φουτμπολίστας. 3,5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα περνάνε μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα. Θα ήταν πίσω και με 12 πόντους. Τώρα πλέον όμως έχουν τα ενία του μάτς. Η σκηνή διαφορά, αλλά είναι κυρίως ψυχολογική. Ψυχολογικό το αντίκτυπο θα έλεγα εγώ. Μπέλλας. Στα βάλει να δεις το καλάθι. 44-45 το πρώτο καλάθι στις πόλεις το λέει στο δεκάλεπτο. Πάμε στο time out, επιστρέφουμε. Θα το πεις, θα το ακούσω όμως, είναι ενδιαφέρον. 44-45 το σκορ. 3 και 30, 3 και 20 απομένουν. Ένα φαουλ φουτμπολίστας, 4 από τον Λάισο. Το 7, το 8, το 24, το 4 και το 6 είναι η πεντάδα του φουτμπολίστας.
Το 25, το 15, το 3, το 7 και το 0 είναι η Bolton Lie. Το rebound εν τέλει από το Χαριτονίδη, όχι, ο Σαμσόν θα βγάλει την μπάλα. 14 για τους ποδοσφαιριστές. Σε πολύ χαμηλό σχήμα, αφού γίνει ο Σπαγιέρας αυτός, απέναντι σε δύο πολύ ψηλούς παίκτες, όπως είναι ο Βιονυσόπουλος και ο Χαριτονίδης, δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την κίνηση ο coach Ρουμελιώτς, ο coach R. Δύο βολές τώρα για τον Λεωνάρντο, διαφορά στον πόντο. Πρώτη βολή εύστοχη. Δύο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, το νούμερο 6. Να δούμε τι θα δούμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Μπέλλας. Μπέρτσος. Μπέλλας στον Διονυσόπουλο. Εστοχή ο Μάκης. Τρίποντο, μεγάλη ανάσα για την μπολ. Είναι μπροστά με δύο πόντους. Παναγόπουλος. Λεωνάρδος και πάλι Παναγόπουλος. Κάνει κάποιες τρίπλες. Αστοχή, θετικό rebound από τον Σπαγιάρα, αλλά τώρα την μπάλα έχει ο Μπέλλας. Σωστικά κλέψει. Χαριτονίδης. Μπέρτσος για 3. Αστοχο σουτ, rebound το 7. Σιδέρης μέχρι το layup. 48 όλα. Τον Γασπαράτο. Μπέρτσος. Μπέλλας. Μπέρτσος για 3. Δεν θα το βάλει. Θετικό ριμπάνο το 25. Γιονυσόπουλος. Αστοχή και αυτός. Ριμπάνο το Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος. Φάουλ από τον Μπέλλα. Έχουμε βολές. Άστο και πρώτη βολή. Η δεύτερη βολή είναι άστοκη από τη rebound από τον Διονυσόπουλο. Μπέρτσο. Χαριτονίδη. Φάουλ. Πιζάνε βολές. Φέρει ο Γασπαράτος στον Μπέλλα. Άλλο ένα φάουλ. Θα δώσει άλλο ένα. Το μάλλον των προσφεριστών. Το αναφέρει ο Μπέλλας. Ξανά είμαστε Grand Time, ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ανοιχτό. Πολύ θα λέει κανείς ενδεχόμενο της παράτασης. Αυτό είναι ο Διονυσόπουλος, αυτό στο 3. Παναγόπουλος περνάει όλους στο μπλοκ στα ίσια από τον Διονυσόπουλο. Μπέλλας στο Γασπαράτο. Πολύ κλάτς ο Παύλος στο τελευταίο δίλεπτο φάουλ. Το τέταρτο και τελευταίο που θα δώσει η ομάδα των ποδοσφαιριστών. Time out και επιστρέφουμε. Φάουλ πάνω στο Διονυσόπουλο, 48-50 το σκορ, δύο βολές για το Διονυσόπουλο. Άμα τις βάλει και τις δύο, αυτόματα το παιχνίδι θα γίνει 2 κατοχών και θα έχει το
θα έχει το πάνω χέρι η Μποντολέ, γιατί με τους δύο πόντους και 49 δευτερόλεπτα υπάρχει φορά πολύ παιχνίδι. Σίγουρα η... αν βάλει τις βολές θα πάει σε μια πολύ γρήγορη επίθεση η ομάδα του φουτμπολίστας. Άστοχη πρώτα από τον Παύλο, έχει άλλη μία. Πρέπει να τη βάλει για να έχει ένα μαξιδάκι ασφαλείας η ομάδα του Μπέλα. Έστωση η δεύτερη, 48-51. Βάλει σε ένα γρήγορο καλάθι, παθάτως μια γρήγορη επίθεση Αγουρίδης. Λεωνάρδος Μαρκόπουλος. Ωραία μήνα από τον Χαριτονίδη, το rebound από τον Μπέρτσο. Μπέρτσο στον Μπέλα. Φάουλ, δύο βολές. Άστο και πρώτη βολή. Αλλά είναι αυτό που θέλω. Αυτό και η δεύτερη, 48-52. 29 ευθυνότητα απομένουν. Παναγόπουλος. Ρυπώνοντα από τον Πέρσο. Φάουλ, βολές. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, άμα βάλει και τις δύο βολές ο Πέρσος, έστω ότι μία το παιχνίδι τελειώνει. Όχι ότι έχουν πολλές πιθανότητες τώρα οι ποδοσφαιριστές. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρώτη βολή για τον Πέρσο. Είναι άστοχη. Δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη. 48-53, 18 δευτερόλεπτα. Παναγόπουλος. Αγουρίδης. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Λοιπόν, το νούμερο 7. Διονυσόπουλος και το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει. Τέλος αγώνα φουτμπολίστας Μπορντολάι. 48-53. Για τα τυπικά περιμένουμε να χτυπήσει η κόρνερ.